Μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου, οι υποψήφοι των γενικών και επάλικιων μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ξεκίνησε η διαδικασία της παραλαβής των κωδικών από τους μαθητές για την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων. Οι μαθητές λοιπόν όλων των σχολείων και στο δικό μας αλλά και σε όλα τα σχολεία πρέπει να προσέρχονται στα λύκειά τους για να παραλάβουν τον κωδικό τους έτσι ώστε να μπορέσουν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, η οποία έκδοση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου, μεθαύριο την Παρασκευή, θα πρέπει να προσέρχονται στα λύκειά τους έτσι ώστε να παραλάβουν τον κωδικό για να μπορέσουν να καταθέσουν μέχρι τις 14 Ιουλίου το μηχανογραφικό δελτίο. Θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου και βεβαίως θα πρέπει να συμβουλεύονται το ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, τον υπεύθυνο τον κύριο Κουράκλη, ο οποίος είναι αρμόδιος για όλα τα σχολεία της Μεσσηνίας, έτσι ώστε να κάνουν το μηχανογραφικό τους ανάλογα με τους βαθμούς που έχουν γράψει και να πετύχουν στη σχολή που επιθυμούν. Οι μαθητές, για μια ακόμη φορά εδώ στη Μεσσηνία, ιδιαίτερα στο σχολείο μας, έχουν γράψει πάρα πολύ καλά και αναμένονται υψηλές βαθμολογίες.